Ούσουρον και ταινιών Σπύρο Τσανάκα. Γεια σας αδέρφια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα θα μιλήσω για το Better Call Saul. Ναι. Επέστρεψε το τέλειο ηρεμιστικό, το τέλειο happy, το φάρμακο που το βράδυ μας παίρνει ο ύπνος. Πέμπτη σεζόν λοιπόν στο Netflix και ο δικηγοράκος James McGinn πλέον γίνεται ο Saul Goodman, ο τρομερός κακός του Breaking Bad και το βραβευμένο με Emmy prequel της εξαιρετικής σειράς του Vince Gilligan επιστρέφει στις οθόνες μας. Δύο τα επεισόδια που βγήκαμε το σημερινό, το Netflix ανεβάζει το hype, δεν βγάζει επεισόδιο όλα μαζί τα επεισόδια, όλη τη σειρά, έχει βγάλει δύο επεισόδια και το τρίτο έρχεται το Μάρτιο, την επόμενη εβδομάδα. Πραγματικά τα επεισόδια είναι πάρα πολύ ωραία, δεν γίνεται συνήθως τίποτα, αυτοκτονώ δηλαδή, μπουμ, ο γκουρούς σας διαφωτίζει, αν θέλετε να βλέπετε κάτι, να ηρεμείτε το βράδυ, να σας παίρνει ο ύπνος, Better Call Saul. Το τέλειο happy, το τέλειο ηρεμιστικό για να κοιμόμαστε τα βράδια. Ποιος το περίμενε αυτό. Συνήθως δεν γίνεται τίποτα, χαρακτήρες αγαπημένοι βέβαια όπως ο Mike, ο Gus Freeman, το καρτέλ του Μέχικο και τον Drugs επιστρέφουν, όπως και ο φοβερός και τρομερός δικηγόρος που πλέον θα χτίσει την αυτοκρατορία και το όνομά του. Πραγματικά το Better Call Saul είναι πιο θανατηφόρος να σε πάρει ο ύπνος και από τον coronavirus. Πέρα από το χαβαλέ όμως και την πλάκα που κάνω, ο διαφωτισμός του γκουρού καθώς διαλογίζεται είναι ότι το Better Call Saul είναι μία από τις καλύτερες σειρές που παίζεται και έχει παιχτεί στην τηλεόραση. Σενάριο τέλειο, χαρακτήρες άψογοι, είναι σαν να βλέπεις πολλές φορές ντοκιμαντέρ με αληθινά γεγονότα, τόσο ρεαλιστικό και πιστικό είναι το δράμα του Vince Gilligan. Όσοι είστε φαν του Breaking Bad, δεν το συζητώ και δεν το έχετε δει, πρέπει να του ρίξετε μια ματιά, η σειρά τα σπάει. Όπως είπα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Σας ηρεμεί χωρίς να τρέχετε σε γιατρούς για να πάρετε ηρεμιστικά και φάρμακα. Είναι το τέλειο υπνοτικό. Αυτά είχα να πω. Αναμένουμε και τη συνέχεια βέβαια της πέμπτης σεζόν. Έχει ανακοινωθεί και η έκτη που φαντάζομαι θα είναι η τελευταία ώστε να πλησιάσει στα γεγονότα του Breaking Bad. Γκουρούσιρων και ταινιών Σπύρο Τσανάκα. Να είστε καλά αδέρφια, να είστε και δυνατοί. Σας χαιρετώ. Yes.